όλα τα λάδια, όλα τα αυτά είναι μέσα στα νερά εδώ. Εγώ έχω 7 μηχανάκια έχουν πέσει τώρα. Μόνο κουνούπια. Εδώ να δεις τι γίνεται. Όχι, δεν πρόκειται για εικόνες από την Ουγκάντα, αλλά από την Φοινικιά. 9-10 άνθρωποι έχουν πέσει με τα μηχανάκια. Τώρα με τη γουρούνα έχει και γύριζε έτσι. Αμάξι πέρασε και το γύρισε μπρος πίσω με τις γλίτσες. Να σκοτωθούμε, δηλαδή πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Και πάει υπογεία στο νερό και έχει γεμώσει το οικόπεδό μου. Και λάδια και νερά. Βλέπουμε και φοράτε και γαλότσες. Δεν μπορώ να βάλω παπούτσα, πώς θα το κάνω. Δεν μπορώ. Δηλαδή παίρνετε και στο σπίτι σας μέσα με τις λάσπες, ναι, με τα χώματα. Ναι. Με φόντο αυτές τις εικόνες, η αγανάκτηση δημοτών πλημμυρίζει. Είναι αυτή η αρρώστια εδώ πέρα. Το καλοκαίρι θα αρρωστήσουν οι άνθρωποι, κάτι και εδώ πέρα θα αρρωστήσουν. Πόσο καιρό είναι αυτή η κατάσταση? Όλο το χρόνο τώρα. Όλοι διαμαρτύρονται και εύλογα διαμαρτύρονται. Η κατάσταση βλέπετε εσείς μόνοι σας εδώ πέρα. Είστε μια κατάσταση σε σπίτια μπροστά. Δεν αντέχετε μυρωδιά. Η κόρη μου έχει 3 παιδιά, κάθεται στον πάνω δρόμο και όμως το βράδυ δεν μπορεί να καθίσουν στο μπαλκόνι. Οι πηγές είναι πηγές. Πρέπει να τις πάρουν, να τις ρίξουν στον ποταμό, να κάνουν ένα έργο. Κάτι. Εγώ με το μηχανάκι έπεσα. Τώρα η γκουρούνα μου γύρισε έτσι. Γλιστρούσε πάρα πολύ. Δεν γίνεται αυτή την κατάσταση. Έχει και μυρίζει και πολύ κουνούπια. Υπήρχε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας αλμυνίου, κάτι τέτοιο. Εκεί εντός του εργοστασίου υπήρχε ένα μεγάλο φρεάτιο, το οποίο έβγαζε πολύ νερό. Όταν κάθε το εργοστάσιο αυτό, δεν υπήρχε ρεύμα, γιατί υπήρχε μια αντλία που έβγαζε το νερό αυτό και το στέλναμε με κάποια στολή, το στέλναμε κάπου, με κάποιους αγούς, το στέλναμε στο γιόφυρο. Φέτος, με τα νερά και ήταν χειμώνας, είχαμε πάρα πολλά νερά. Κάποια νερά δεν προλάβαινε το μοτέρ αυτό να τα βγάλει έξω του βατραχάκι και είχαν δημιουργηθεί και σε όλη την περιοχή πολλά υπόγεια νερά. Δημότες περιγράφουν στο τηλεοπτικό φακό την εφιαλτική καθημερινότητά τους, τους κινδύνους που ελοχεύουν στην περιοχή, καθώς και την αδιαφορία, όπως λένε, των αρμοδίων να δρομολογήσουν λύση. Εγώ δεν έχω τίποτα. Πρέπει να περάσω με τα πόδια, να πάω στο σούπερ μάρκετ, να πάω στο καφέ και δεν μπορούμε να περάσουμε με τα πόδια. Αν δεν έχεις αυτοκίνητο, το οποίο πρέπει να προσέχεις πολύ, γιατί τα μηχανάκια πέφτουν. Το θέμα είναι ότι πρέπει να φτιαχτεί αυτή η κατάσταση. Γιατί έρχεται καλοκαίρι, μας έχουν φάει τα κουνούπια. Και θα δούμε τι θα γίνει μετά. Και η μυρωδιά. Η μυρωδιά δεν παλεύεται. Για τα υπόγεια νερά τα οποία συσσωρεύονται στα επίμαχα σημεία του δρόμου, ο Γιώργος Βουρεξάκης υποστηρίζει ότι θα δοθεί λύση ώστε τα νερά να οδηγούνται προς Γιόφυρο. Πήγε ένα μηχανικό του Δήμου Ηρακλείου να κάνουμε μια αποτύπωση της περιοχής, ούτως ώστε να μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό έργο εκεί πέρα μπροστά από τα σπίτια που είναι ειδικά που συσσωρεύονται τα νερά, να μπορέσουμε κάποιο τρόπο να τα στείλουμε προς τη μεριά του Γιόφυρου που είναι 400 μέτρα είναι παρακάτω. Για να μπορέσουμε να λύσουμε πρόβλημα, δεν γίνεται διαφορετικά.